Orquídea de monoepiscopos, la cate prosopo borinacualai tiene eclesia o pequena pigiene, estifila aquí, que este ala meri tu cosmo. Epidi que y eclesia ine prosopo, que prosopo ti simeni, simeni silogi. Ένα πρόσωπο μπορεί να συλλέγει πολλά πρόσωπα μέσα του. Και τέτοιο πρόσωπο πρώτα είναι ο Χριστός. Και ο ίδιος ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Αλλά όταν εμείς μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την ζωή του Χριστού, και αυτό το μαθαίνουμε στην Εκκλησία ακριβώς, τότε και εμείς γινόμαστε πρόσωπα που συλλέγουν όχι μόνο τα άλλα πρόσωπα, αλλά και ολόκληρη τη κτήση μέσα του. Λόγω αυτό νομίζω ότι κάθε ένας από μας έχει αυτό σαν πλεονέκτημα του προσώπου να κουβαλάει μαζί του ολόκληρη την Εκκλησία. Τουλάχιστον έτσι τον ένιωτα και στην φυλακή, έτσι το ζω και έξω από την φυλακή. Εκκλησία είναι πάντοτε μαζί μου, όπου και να πηγαίνω, με όποιον και να συναντητώ, λόγω ότι εγώ ζω μέσα στην Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία ζει μέσα εμένα. Έτσι το θεωρώ, έτσι το νιώτω, έτσι το ζω και νομίζω ότι έτσι είναι σωστό κάθε χριστιανός, όχι μόνο επίσκοπος, να θεωρεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πρόσωπο, πρόσωπο του Χριστού. Και σαν επίσκοπος και διδακτικό λόγο έχουμε και άλλους να μάθουμε σε αυτή την αλήθεια. Όχι μόνο να την ζούμε, αλλά και να μάθουμε τους άλλους. Αλλά πώς μπορεί κανείς να μάθει τους άλλους πώς να ζουν, αν και ο μόνος του δεν ζει με τέτοιο τρόπο. Πρωτιστώς πρέπει εμείς οι επίσκοποι μάλιστα να ζούμε και να μάθουμε να ζούμε την Εκκλησία σαν πρόσωπο. Και όπως το είπα, πάντοτε στο πρόσωπο συλλέγονται και τα άλλα πρόσωπα. Το πρόσωπο είναι κοινωνία. Το πρόσωπο δεν είναι μόνο άτομο, αλλά είναι κοινωνία προσώπων. Λόγω αυτό, αυτή την κοινωνία μπορούμε να την πηγαίνουμε όπου και να πάμε. Αυτό σημαίνει σωστή αντιμετώπιση και της Εκκλησίας και της έννοιας του προσώπου. Όταν λέμε «έπασχε η Εκκλησία», έπασχε γιατί? Λόγω ότι στην Εκκλησία όλοι είμαστε ένα πρόσωπο, πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό όταν εμείς οικοδομούμαστε στην αυτή την κατάσταση και αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ακριβώς βλέπουμε ότι ό,τι και να γίνει σε ένα μέλος του σώματος, αυτό έχει επιρροή και στα άλλα μέλη. Ολοφάνερο ήταν ότι έπασχε σε αυτή την περίπτωση ένας μέλος του σώματος. Εγώ ήμουν στην φυλακή, έτυχε αυτό που έτυχε, δεν ήταν καθόλου ευάρεστο, ήταν πολύ δύσκολο. Και πώς να μην πάτουν άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Λόγω αυτό, όπως είπατε και μεταφέρατε αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας, αντέδρασαν με κάποιο τρόπο, προσευχή, διαμαρτυρία ή κάτι άλλο, και τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Κάτι που γίνεται στον άνθρωπο είναι μία εμπειρία. Αυτή την εμπειρία μπορεί να είναι καλή και με κακή έννοια εμπειρία. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος έχει αυτή την δυνατότητα μέσα την Εκκλησίας να μεταμορφώσει τα γεγονότα προς τον καλό. Αυτό νομίζω είναι τόσο σημαντικό που μας έμαθε ακριβώς ο Χριστός και την Εκκλησία. Εκκλησία είναι ένα εργαλείο που μεταμορφώζει τα πράγματα.
Και το κακό του κόσμου μπορεί να το κάνει καλό. Ακριβώς αυτή εμπειρία τη ένιωτα και εγώ σε όλο το κακό που ήταν στην φυλακή και που έτυχε αυτά τα τελευταία χρόνια στη ζωή μου. Το κακό μπορεί η Εκκλησία να το μεταμορφώζει και όταν μαθαίνει ο άνθρωπος αυτό, περισσότερο ο επίσκοπος όταν ξέρει αυτούς τους τρόπους της μεταμορφώσεως, όχι μόνο που είναι εμπειρία για τον εαυτό του, αλλά μπορεί να την μεταφέρει, να την μεταδώσει στον ποιμνιό, σαν προσωπική εμπειρία που είναι πολύ σημαντική, ότι αυτό που σημαίνει προσωπική εμπειρία δεν μπορεί να το αλλάξει καμία άλλη εμπειρία ακουστή ή διαβαστή. Αυτό που νιώθουμε και το ζούμε προσωπικά δεν έχει ανταλλαγή. Από την μία δηλαδή, είναι πολύ καλό για μένα προσωπικά που μπόρεσα να ζήσω αυτές τις στιγμές στην ζωή μου. Αλλά το λέω μήπως τώρα όταν ήδη πέρασαν, όταν πια δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Μόνο που και τότε που υπήρχε κάποιο κίνδυνο, εγώ προσπαθούσα πάντοτε να το αντιμετωπίζω με τέτοια πίστη ότι και το κακό εκείνο που τυχαίνεται είναι προς το καλό. Και έτσι τον ζω και έτσι θέλω να το μεταφέρω στους άλλους. Δεν είναι αυτή την προσωπική δύναμη, ιδιωτική δύναμη, ατομική δύναμη, έτσι να το πω. Αυτή είναι δύναμη της Εκκλησίας για την οποία έτσι προηγουμένως μιλούσαμε. Δηλαδή, βγάζουμε τα συμπεράσματα και τις έννοιες. Τι σημαίνει αυτό στη ζωή μου και στη ζωή της Εκκλησίας. Τι ανάγκη έχει από κάποια πράξη Εκκλησία από μένα. Και από αυτή την θεώρηση, ανάλυση, λογική, πράξη, προσευχή πολύ, βγαίνει τέτοιο αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση βγήκε απόφαση ότι πρέπει οπωσδήποτε εγώ να παρουσιαστώ εκεί για να είναι σαν προώθηση πιο γρήγορα να γίνει κάτι καλό. Εγώ, μάλιστα, όπως λέτε, δεν ήμουν αναγκαιωμένος να μπω στην χώρα, αλλά η κατάσταση τα αναβαλόταν μόνο. Και τίποτα, τι τα λύναμε, μπορούσε να περνούσαν χρόνια και τίποτα δεν τα λυνόταν. Αλλά με τέτοιο τρόπο, με τέτοια κατάσταση που ήδη έτυχε, βλέπουμε ότι τουλάχιστον κινήθηκαν τα πράγματα. Τώρα το τέλος μάλιστα, πάντοτε το τέλος ευλογεί και την αρχή, το τέλος δεν τον έχουμε δει ακόμα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι προς τον καλό.